Εγώ δεν ξέρω για το κίνημα των Πλατεών. Ξέρω ότι άκουσα εδώ ότι κάποιοι θα ξεκινήσουν από Σπάρτη για Αθήνα. Σαν... Για να... κολλάω και στις λέξεις, τέλος πάντων. Για να... όχι να εκτονωθούν, πώς λέγεται αυτό το ρήμα. Δεν σε ακούω. Λοιπόν, για να διαδηλώσουν τέλος πάντων ενάντια σε όλα αυτά που μας περιμένουν. Αφού το σκέφτηκα καμιά εβδομάδα, στην αρχή έλεγα να μην έρθω, να ψάξω να βρω δουλειά εκεί που είμαι, τελικά δουλειές δεν παίζουν. Τελευταία στιγμή έβρασα 4 αυγά, τα έβαλα στην τσάντα μου, πήρα και μερικά ρούχα και πήγα και τους βρήκα. Τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω? Γιατί πήγα να τους βρω? Γιατί νιώθω πολύ μόνη. Στο χωριό νιώθω πολύ μόνη. Και ένιωσα ότι αν βρεθούμε πολύ μαζί, ίσως ακουστούμε. Δεν περίμενα να βρω ίδιους ανθρώπους με μένα. Άμα ήταν να βρω ίδιους με μένα, θα καθόμουν στο χωριό μου, έχω γάμο τις παρέες. Πήγα εκεί που ήξερα ότι θα είναι και άλλοι άνθρωποι. Πολύ διαφορετικοί από μένα, σε αντίληψη. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν που κερδίσαμε τελικά. Ότι καταφέραμε να μείνουμε μαζί 3 μέρες, να κάνουμε αυτή την απόσταση, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όλοι μαζί και να ενδιαφερθούμε ο ένας για τον άλλον. Και όχι μόνο για το πόδι μας που κάηκε, αλλά και για το πόδι του άλλου. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Γιατί δεν ήμουνα με ομοειδεάτες μου, ήμουνα με άτομα που ίσως πολλά χρόνια πριν έχουμε βρεθεί και με λωστό στα χέρια, αντιμέτωποι. Και πιστεύω ότι και αυτοί κάπου με αναγνωρίσαν. Δεν κοιμήθηκα τις 2 πρώτες νύχτες ούτε λεπτό. Γιατί έβρισκα. Έβρισκαν οι λαγώνες, έβρισκαν οι πλάτη, έβρισκαν τα μπούτια, όλα βρίσκαν κάτω. Δεν είχα ματάκι, στρωματάκι, ήμουνα μόνο με sleeping bag. Οπότε την πέρασα στριφογυρνώντας. Παρ' όλα αυτά το πρωί, μα με αυτά που τρώγαμε, μα με αυτά που πίναμε, μια χαρά ήμασταν. Έτσι το ένιωσα εγώ. Πόνα πόδια, χέρια, όλα πονάνε, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν πονάει η καρδιά μου. Το ότι δεν βριστήκαμε, το ότι μπορέσαμε και μιλήσαμε σαν άνθρωποι. Τώρα τι άλλο να πω σωματικό, ρε παιδιά. Έχει κλείσει η φωνή μου, ήταν κλεισμένη από πριν. Απλώς εδώ ήρθε και κλείσε εντελώς. Τι άλλο να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω.